Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε άλλη μία ώρα αιχμής. Πιστή λοιπόν στο προγραμματισμένο μας ραντεβού, μόλις ένα λεπτάκι μετά τις 7.30. Είμαστε εδώ κοντά σας για μία ώρα, όπως ελπίζουμε πάντα, μεστής και ουσιαστικής ενημερωτικής παρέας. Λοιπόν, είναι πολλές οι ειδήσεις μας και για σήμερα. Φυσικά σήμερα για τους άνδρες τηλεθεατές ή για τις γυναίκες που γιατί όχι βλέπουν και την μπάλα τους. Σε λίγες ώρες έχουμε και σέντρα στο Euro 2016. Στο τρίτο μέρος της ώρας αιχμής θα έχουμε και τον Βλαδίμηρο τον Αρζίδη για μία αναλυτικότατη κουβέντα αναφορικά με τους ομίλους και τα τελευταία νέα σε ό,τι έχει να κάνει με την γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Μια γιορτή η οποία διεξάγεται βέβαια υπό τον φόβο τρομοκρατικής επίθεσης. Περισσότεροι από 100.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του Euro, αυτόν τον ένα μήνα που θα διαρκέσει, στους δρόμους, στα γήπεδα και οπουδήποτε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα ή επικείμενη απειλή για τους παίχτες, τους αθλητές και κυρίως για τον κόσμο που θα παρακολουθεί την διοργάνωση. Πάμε λοιπόν, να μην σας κουράσω με τον πρόλογο, πάμε γρήγορα να δούμε κάποιες από τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής μας ημέρας. Ξεκινάμε λοιπόν και θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από το αστυνομικό δελτίο. Δυστυχώς είναι πολλές οι ειδήσεις. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα όμως από τα θέματα που θα δείτε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Τα θέματα θα τα δείτε σε πάρα πολύ λίγο. Να συνεχίσουμε και να δούμε την υπόλοιπη θεματολογία μας. Θα ξεφύγουμε και θα φύγουμε εντελώς από το αστυνομικό δελτίο. Θα πάμε στα θέματα των επιχειρήσεων, τα οποία αναλυτικότατα σας έχουμε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες. Θα μιλήσουμε και σήμερα με τον κύριο Νίκο Αγγελίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού της Ροδόπης. Να δούμε λοιπόν τι έγινε στην χθεσινή συνάντηση που είχαν όλοι οι πρόεδροι αναφορικά με το 12% την ενίσχυση, την εργασιακή ενίσχυση, η οποία σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης δεν θα δίνεται πλέον στις επιχειρήσεις της Θράκης. Να δούμε λοιπόν τι αποφάσισαν, αλλά και τι έχει να μας πει για τον αναπτυξιακό νόμο και όλα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε εντελώς και από αυτό. Συνεχίζουμε με κινητοποιήσεις, γιατί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και την αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κυμπαρίδη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ροδόπης, να μας καταγράψει λοιπόν τα αιτήματά τους αλλά και ποιες είναι οι απαντήσεις που έχουν πάρει μέχρι τώρα σε έναν αγώνα ο οποίος συνεχίζεται για πολλές εβδομάδες. Λοιπόν, και στην επόμενη μας είδηση θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα που σας προλόγησα, φαβορί και outsider, σύμφωνα πάντα με την δική μας ματιά του Euro 2016, της τεράστιας διοργάνωσης που ξεκινάει σήμερα. Αναλυτικότατο θα είναι το παράθυρο, έτσι θέλω να ελπίζω. Σίγουρα τον Βλαδίμηρο τον είδα έτσι πολύ δυναμικό, για να τα συζητήσουμε στο τρίτο μέρος. Φεύγουμε λοιπόν από τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, σε ένα πάρα πολύ γρήγορο σαν σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα το 323 π.Χ. πέθανε ο μεγαλύτερος στρατηλάτης της αδιαφεσβήτητα όλων των εποχών, ίσως και ο μεγαλύτερος Έλληνας που έζησε ποτέ, ο Μέγας Αλέξανδρος, άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει τα 3/4 του τότε γνωστού κόσμου, άνθρωπος ο οποίος πολύ νέος το κατάφερε και πάρα πολύ νέος πέθανε, κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον εκεί σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι ιστορικοί, από δηλητηρίαση. Από δηλητηρίαση προφανώς από πολιτικό αντίπαλο ή από οποιονδήποτε είχε βλέψεις στο εσωτερικό. Λοιπόν, αυτά και από το σαν σήμερα. Φεύγουμε τελείως και ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι, από τις ειδήσεις του αστυνομικού μας δελτίου, καθώς είχαμε ένα περιστατικό με έναν 27χρονο στρατιωτικό στο Σουφλί, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του από συναδέλφους του, και την ίδια ώρα στα Τρίκαλα, επίσης σήμερα το πρωί, είχαμε έναν αστυνομικό ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε. Όπως λένε οι πληροφορίες μας, και οι δύο έχουν, τουλάχιστον είναι ζωντανοί. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσουμε για να δούμε αν έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο του Δημοτήχου στρατιωτικός που βρέθηκε μαχαιρωμένος σε σπίτι στο Σουφλί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα σε κοιλιά και λαιμό. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι θα διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ στρατονομία και αστυνομία ερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος, εξετάζοντας το ενδεχόμενο αυτοχειρίας αλλά και ενδεχόμενης επίθεσης που ίσως να δέχτηκε ο 27χρονος. Στο σπίτι του πάντως δεν υπήρχε κανένα ίχνος παραβίασης της πόρτας ή συμπλοκής. Σε μια ακόμη δυσάρεστη είδηση, μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αυτοπυροβολήθηκε στις 10.30 το πρωί της Παρασκευής ένας 53χρονος αστυνομικός της τοπικής τροχέας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Οι συνθήκες και τα αίτια αυτοτραυματισμού του 53χρονου, αν δηλαδή πρόκειται για εκπυρσοκρότηση, ατύχημα ή θελημένη ενέργεια, ερευνώνται. Δυστυχώς, με δυσάρεστες ειδήσεις ξεκινάμε και με δυσάρεστη είδηση θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που μονοπολεί από χθες το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φυσικά, αναμφίβολα θα έχετε δει κάτι αναφορικά λοιπόν με το όχημα, με το τζιπ
του γνωστού εκδότη της Ακρόπολης, στο οποίο και ο ίδιος, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήταν ο ίδιος οδηγός και βρήκε τραγικό θάνατο. Το συμβάν έγινε στην Αττική Οδό. Πάμε να δούμε στο θέμα που ακολουθεί τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αναφορικά λοιπόν με τα αίτια του δυστυχήματος, τα οποία φυσικά διερευνώνται ακόμα, να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει αναφορικά, υπενθυμίζω, με τον θάνατο του εκδότη της εφημερίδας Ακρόπολης, του κ. Μαυρίκου. Πολλά αναπάντητα ερωτήματα καλύπτουν τις συνθήκες θανάτου του 42χρονου εκδότη της εφημερίδας Ακρόπολη Παναγιώτη Μαυρίκου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες το μεσημέρι χθες στην Αττική Οδό. Το πολυτελές όχημα τύπου Porsche Cayenne, ιδιοκτησίας της συζύγου του εκδότη, λαμπάδιασε κάτω από πολύ ύποπτες συνθήκες και ο ίδιος παγιδεύτηκε στις φλόγες. Η σωρός του οδηγού ανασύρθηκε πλήρως απανθρακωμένη από το καταστραμμένο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για αναγνώριση. Στο νοσοκομείο κλήθηκε η σύζυγος του εκδότη, αφού όπως όλα δείχνουν, ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, ο οποίος απανθρακώθηκε, ήταν ο εκδότης Παναγιώτης Μαυρίκος. Η πλήρης και επίσημη ταυτοποίηση θα γίνει από την νεκροψία, νεκροτομή και τις λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις που γίνονται σήμερα. Παράλληλα, το όχημα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε δολιοφθορά ή αν πρόκειται για μηχανική βλάβη. Όπως αναφέρουν τα νέα, στην προτεραιότητα των ερευνών βρέθηκε από την αρχή η εκδοχή της δολοφονίας με δολιοφθορά στο αυτοκίνητο. Το σύρσιμο, άλλωστε, στο προστατευτικό στοιχείο ασφαλείας δεν δικαιολογεί κάποιο πυνθύρα από την τριβή που να προκάλεσε τέτοια έκταση πυρκαγιά. Η εικόνα που έχουν σχηματίσει αρχές για τα τελευταία δευτερόλεπτα είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει πριν το αυτοκίνητο καταλήξει στο στιθέο. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάστηκαν ήταν να έχει τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο μηχανισμός που να προκάλεσε την ανάφλεξη. Πυροτεχνουργοί που έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος δεν εντόπισαν κάποιο κρατήρα που να υποδηλώνει έκρηξη μηχανισμού. Εμφανώς από την πρώτη έρευνα δεν εντοπίστηκαν κάποια ίχνη. Την απάντηση θα δώσουν τα εργαστήρια τα οποία σαρώνουν το αυτοκίνητο προκειμένου να εντοπίσουν κάτι ύποπτο που μπορεί να παραπέμψει σε κάποιο είδος μηχανισμού. Παράλληλα με τα εργαστήρια γίνεται και έρευνα από τους αρμόδιους αξιωματικούς της ασφάλειας για τη μοιραία διαδρομή που ακολούθησε ο εκδότης, καθώς και για τον χώρο όπου στάθμευε το αυτοκίνητό του και αν κάποιος θα μπορούσε να είχε πρόσβαση. Το επόμενο και σημαντικό βήμα είναι η εξέταση από εμπειρογνώμονες του μηχανολογικού τμήματος του αυτοκινήτου, αν δηλαδή μπορέσουν να εντοπίσουν κάτι ύποπτο στα φρένα ή κάπου αλλού. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να πρόκειται για δυστύχημα που να έχει σχέση με την κατάσταση του οχήματος. Να συνέβη παραδείγματος χάρη βραχυκύκλωμα, να υπήρξε κάποια φθορά σε καλώδια ή υπερθέρμανση των φρένων. Θα εξεταστούν ακόμα και την περίπτωση να υπήρχε διαρροή βενζίνης ή υγραερίου, αν είχε γίνει τέτοια μετατροπή στο όχημα. Σε δηλώσεις, ο δικηγόρος και φίλος του εκδότη Αλέξης Κούγιας ανέφερε ότι ο Παναγιώτης Μαυρίκος διατηρούσε σε άριστη κατάσταση το αυτοκίνητο, που είχε πολύ εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και ήταν μηχανολογικά ελιγμένο. Όπως είπε ο κ. Κούγιας, θα υποβληθεί μήνυση κατά γνώστων, προκειμένου να μπορέσει η οικογένεια να ορίσει πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους. Λοιπόν, ας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, έγινε εξέταση DNA και πιστοποιήθηκε το γεγονός πως ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του και ο οδηγός του οχήματος ήταν πράγματι ο κύριος Μαυρίκος. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Μαυρίκος ήταν εις εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση των εκβιαστών, μια υπόθεση η οποία απασχολεί την δικαιοσύνη και απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί και το πολιτικό σκηνικό. Αναμφίβολα, βέβαια, το ερώτημα παραμένει για το αν τελικώς ήταν κάποια μηχανική βλάβη οποιασδήποτε φύση στο όχημα ή αν πρόκειται για δολιοφθορά. Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, θα υπάρχουν σίγουρα πέρα από πληροφορίες και οι έμπρακτες αποδείξεις, οποίες θα μεταφέρουμε και μέσα από την ώρα αιχμής. Για την ώρα, να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε σε ένα από τα θέματα που σας προλογίσαμε. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Νίκο Αγγελίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της ΡΟΔΟΠΗΣ, να συζητήσουμε λοιπόν μαζί του τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με το 12%. Κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Αγγελίδης? Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Σε κάθε περίπτωση, προλογίσαμε τον κύριο Αγγελίδη, πάρα πολύ σύντομα θα τον έχουμε και μαζί μας τηλεφωνικά. Να πάμε στο επόμενο μας θέμα, να πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι δηλώσεις που έγιναν από τον Υπουργό Εργασίας αναφορικά με τις ομαδικές απολύσεις, αλλά και με την ανάγκη, όπως την επισήμανε, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Να το δούμε. Τη θέση ότι η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από νέες θέσεις εργασίας και όχι νέες απολύσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, σχολιάζοντας τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις. Διαβεβαίωσε ότι θα εξασφαλιστεί ουσιαστική προστασία από τις ομαδικές απολύσεις. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε τα εξής.
Παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις επί του σχετικού παραπεμπτικού ερωτήματος που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σεβασμός απέναντι σε κάθε δικαιοδοτική αρχή αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση. Η ελληνική όμως πολιτεία θα υπερασπιστεί την υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος της δικαστικής διαδικασίας. Επεσήμανε πάντως ότι πρώτον οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα δεν είναι δεσμευτικές αλλά αποτελούν εισήγηση προς το δικαστήριο και δεύτερον ότι οι προτάσεις θεωρούν ότι υφίσταται αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο κυρίως ως προς το όργανο που αποφασίζει σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις και ως προς ορισμένες άλλες διαδικαστικές παραμέτρους, όχι σε σχέση με τις ουσιαστικές εγγύησεις προστασίας καθεαυτές, οι οποίες ενσωματώνουν στο ελληνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία. Οι ομαδικές απολύσεις αποτελούν άλλωστε και ένα από τα θέματα διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, παράλληλα με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που με επίταση επιδιώκει η ελληνική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί και σε αυτό το επίπεδο η ουσιαστική προστασία από τις ομαδικές απολύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί του ζητήματος υπάρχει στην Ελλάδα ομοφωνία όλων των κοινωνικών συνομιλητών της εργοδοτικής πλευράς συμπεριλαμβανομένης. Όσοι επιμένουν αντιθέτως οι ιδιοληπτικές θέσεις θα βρεθούν και πάλι απομονωμένοι όπως συνέβη και κατά τη διαπραγμάτευση του ασφαλιστικού. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται νέες θέσεις εργασίας, όχι νέες απολύσεις. Λοιπόν, νέες θέσεις εργασίας χρειάζεται η ελληνική οικονομία, όχι απολύσεις. Αυτό είπε ο Υπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Αγγελίδη που σας προλογίσαμε. Τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε. Φυσικά για τους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν, γνωρίζουν ότι πριν από μερικές εκπομπές είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά στο πολιτικό βαρόμετρο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε. Υπήρχε μια ευρεία συνάντηση λοιπόν αναφορικά με το 12%. Τι συζητήθηκε, τι αποτελέσματα και τι συμπεράσματα μπορείτε να μας μεταφέρετε? Γνωρίζετε ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σταθάκη πριν από δύο εβδομάδες, φάνηκε το πρώτο φως στην άκρη του τούνελ όσον αφορά το θέμα της καταβολής του 12% ή μέρους αυτού ή με διάφορους τρόπους συμψηφισμού. Κυρίως όμως διεφάνει εξαιτίας των επιχειρημάτων που δώσαμε με νομική πλέον βοήθεια στον Υπουργό, ότι υπάρχει η δυνατότητα της επιχορήγησης στην περιοχή μας του εργατικού κόστους και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βρούμε τη φόρμουλα εκείνη με την οποία θα μπορέσουμε να παντρέψουμε το κοινοτικό με το εθνικό δίκαιο, έτσι ώστε αυτή του είδους η χρηματοδότηση να είναι συμβατή με την νομολογία. Αυτό δέχτηκε ο Υπουργός να γίνει από εμάς. Και για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο στις κοινοτικές ενισχύσεις, συνεργαστήκαμε, πήραμε την απόφαση δηλαδή να συνεργαστούμε με το συγκεκριμένο γραφείο έτσι ώστε να ετοιμάσουμε πλέον όχι την επιχειρηματολογία που δώσαμε την προηγούμενη φορά και υποστηρίξαμε νομικά στον Υπουργό για την νομιμότητα αυτών, αλλά κυρίως να παράξουμε πλέον νομολογία την οποία θα του τη δώσουμε έτοιμη για να την καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσα από αυτήν την συνεργασία να μπορέσουμε να βρούμε τη φόρμουλα εκείνη η οποία μας δίνει το δικαίωμα πλέον να επιδοτήσουμε την εργασία στη φιλοσοφία του 12%. Αυτό είναι το κομμάτι για το οποίο βρεθήκαμε προχθές. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε. Θα έχουμε κάποια αποτελέσματα σύντομα. Το υπόλοιπο που αφορά την καταβολή των οφειλωμένων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εκεί βρήκαμε μια άκρη την προηγούμενη φορά προσπαθώντας κάτω από τους κανόνες de minimis να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις, βέβαια όχι με καταβολή χρημάτων αλλά με διάφορους τρόπους συμψηφισμού, κυρίως στα ποσά τα οποία συμπληρώνουν τα 10 εξάμηνα, δηλαδή τα 5 χρόνια και κινδυνεύουν με παραγραφή. Αυτές είναι αυτή τη στιγμή, αυτά είναι τα νεότερα. Είμαστε σε αναμονή βέβαια των εξελίξεων αυτών, τα παρακολουθούμε και γι' αυτό υπήρξε και η σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πρέπει να πω κύριε Πρόεδρε ότι χαίρομαι κάθε φορά που σας φιλοξενούμε, γιατί ο λόγος σας είναι πάντα με μεστά επιχειρήματα και με ουσιαστικά επιχειρήματα. Θα ήθελα παρακαλώ γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να ζητήσω και να καταγράψω από εσάς και ένα σχόλιο αναφορικά με όλες τις τελευταίες εξελίξεις ότι έχει να κάνει με τον αναπτυξιακό νόμο. Άκουσα τον κύριο Σταθάκη πριν από λίγες ημέρες, όταν ουσιαστικά έκανε την παρουσίασή του και προλόγησε ότι πλέον πηγαίνει στη Βουλή, να μιλά για ισόνομη ανάπτυξη, να μιλά για μια ανάπτυξη η οποία θα έρθει σε ένα ποσοστό 50-50, μια δίκαιη ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις. Οι δικές σας πληροφορίες, οι δικές σας συζητήσεις βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, να σας βάλω μια επικεφαλίδα για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ο αναπτυξιακός είναι λίγο εξειδικευμένο θέμα. Βεβαίως, και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Βεβαίως. Έρχεται επιτέλους ένας αναπτυξιακός νόμος,
δεν είναι αυτός ο αναπτυξιακός νόμος που θα θέλαμε και που έχει ανάγκη η χώρα, αλλά είναι ο αναπτυξιακός νόμος που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το δεδομένο. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω στα θέματα τα εξειδικευμένα, θα πρέπει να σας πω ότι βέβαια η δική μας η περιοχή ανήκει στις περιοχές με τις περισσότερες επιχορηγήσεις όσον αφορά δηλαδή την κατάταξή της και εξαιτίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι στις περιοχές με τις περισσότερες δυνατότητες ως προς τα ποσοστά επιχορηγήσεων και την εκμετάλλευσή του. Από εκεί και πέρα όμως ο αναπτυξιακός νόμος αυτός χαρακτηρίζεται κυρίως από έλλειψη μεγάλης ρευστότητας για την ένταξη των επιχειρήσεων σε νέες επενδύσεις. Έχει το καλό των αφορολόγητων αποθεματικών, εκεί στηρίζεται κυρίως, για να καταλάβει ο κόσμος τα κέρδη μιας επιχείρησης όταν επενδύονται στην ανάπτυξη και σε νέες μονάδες δεν καταβάλλονται στην εφορία ως φόρος. Αλλά είναι πολύ καλό το μέτρο, με αυτό φτιάχτηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Είναι πολύ καλή η κατεύθυνση εδώ, τη ζητούσαμε πάντοτε εμείς, όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό προϋποθέτει κερδοφορία επιχειρήσεων και εμείς προερχόμαστε από 7 χρόνια ύφεση. Είναι κάτι δηλαδή που δεν αναμένουμε να κάνει τη διαφορά, αν και είναι πάρα πολύ καλό το μέτρο. Οι χρηματοδοτήσεις των άμεσων επιχειρήσεων δεν υπάρχουν μεγάλα ποσά και αυτά, έτσι όπως είναι οι επιχορηγήσεις, θα δημιουργήσουν μια έτσι, προσπάθεια στον επιχειρηματικό κόσμο να ενταχθεί. Και οι κατευθύνσεις που έχουν είναι το διατροφικός τομέας και οι νέες τεχνολογίες και να το πω έτσι, η καινοτομία. Καλό είναι και αυτό που μπαίνει, όμως θα πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι αν διοχετευτούν και τα λίγα αυτά χρήματα που έχει για κάθε περιοχή για άμεσες επενδύσεις, ο αναπτυξιακός νόμος σε παλιές πληρωμές των προηγούμενων οφειλόμενων του προηγούμενου νόμου, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα δημιουργήσει αυτό που προσδοκούμε και που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή για να δοθεί μια εναλλάξιμη, μια κλωτσιά στην επιχειρηματικότητα να φύγει προς τα μπρος. Βέβαια, θεωρώ θετικό ότι δίνεται αρκετά μεγάλη σημασία στη γραφειοκρατία και σε κάποια τέτοια θέματα που λύνονται, γιατί όπως γνωρίζετε πολλές φορές από τα μεγάλα θέματα όπως είναι η επιχορήγηση, ξέρω εγώ τα ποσοστά και αυτά, έχουμε χορτάσει με λόγια. Εκεί που είχαν υστέρηση αναπτυξιακοί νόμοι ήταν στην εφαρμογή και στις λεπτομέρειες που τελικά αυτές καθυστερούσαν την υλοποίηση που έχουν αποτέλεσμα να είναι μη βιώσιμο ακόμα και στο ξεκίνημά του. Σε αυτό προσπαθεί να διορθώσει την αλήθεια κάποια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, μια και είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης, πληθήκαμε όσο μπορούμε με μηχανικό την κύριο Ροδόπης να κυβουλήσουμε μελέτη για να καταθέσουμε τις προτάσεις και τις καταθέσαμε. Εστιάσαμε λοιπόν, εκτός από την περιγραφή της περιοχής, σε αυτά τα σημεία που σας είπα, αλλά στο τέλος μείναμε πάρα πολύ στην προσπάθεια μαζί με τον αναπτυξιακό νόμο να έχουμε επιχορήγηση στο κόστος της εργασίας, επιχορήγηση στο μεταφορικό κόστος, όπως και διάφορες άλλες διευκολύνσεις στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργούν, να το πω έτσι, μετά την υλοποίηση του έργου, τα αναγκαία εργαλεία εκείνα στα οποία ο επιχειρηματίας κάνει το ξεκίνημα μετά την υλοποίηση και το επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν έργα τα οποία υλοποιήθηκαν από τον αναπτυξιακό νόμο τάχιστα και με τον καλύτερο τρόπο και στο ξεκίνημά τους δεν μπορούσαν να έχουν την δυναμική για να μπορέσουν να βγουν στις αγορές. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κρατώσα μου λέτε, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, μία τελευταία απάντηση για να συνοψίσουμε την κουβέντα μας. Συζητήσαμε για το πολυνομοσχέδιο με πολλές επιχειρηματικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες για το πολυνομοσχέδιο και τις αλλαγές που φέρνει. Την πρώτη αλλαγή την είδαμε στην πράξη από την 1η Ιουνίου, 24% ΦΠΑ. Έρχονται και άλλοι έμεση και άμεση φόροι και παρακαλώ να μου σχολιάσετε πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπετε την πορεία των επιχειρήσεων μέσα στο καλοκαίρι, αλλά γιατί όχι με άξονα και με φόντο πάντα την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι λάθος. Η άλλη μια φορά εστιάζεται στους φόρους από την αγορά και όχι στη μείωση των δαπανών. Σε μια χώρα με ύφεση και σε μια τέτοια αγορά που ταλανίζεται εδώ και 7 χρόνια, δεν προσθέτεις φόρους και δεν κυνηγάς την αγορά. Η αγορά είναι αυτή που θα σε βγάλει από την κρίση, αλλά κόβεις δαπάνες. Απλά είναι τα πράγματα. Η πολιτική που ακολουθούμε είναι λάθος. Έχω πει και στο παρελθόν ότι ξεκινάμε από το μάθημα της πρώτης δημοτικού. Που λέει η επιχείρηση είναι το μοναδικό κύτταρο της κοινωνίας που παράγει πρώτο και το διανέμει στην κοινωνία και πληρώνει τα χρέη. Δεν κοίταξε την επιχείρηση δημιουργώντας της ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σωστό και βιώσιμο. Δεν πρόκειται να βγεις από την κρίση. Δεν παράγουμε προϊόντα που φέρνουν
ανακυκλώνουμε το υπάρχον, το οποίο σιγά σιγά τελειώνει και στη δεδομένη στιγμή, αν συνεχίσουμε με αυτές τις πολιτικές και με αυτή την κατάρρευση να κυνηγούμε την αγορά, θα έχουμε κατάρρευση οικονομική και κοινωνική. Νομίζω ότι δεν πλησιάζουμε στο σημείο ζε, να το πω έτσι. Δεν θα είναι μη αναστρέψιμη ζημιά αν συνεχίσουμε ακόμα λίγο την ίδια πολιτική. Η αγορά πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο και να δημιουργήσει πλούτο και ανάπτυξη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα. Φυσικά θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και ανοιχτή επικοινωνία για τις όποιες εξελίξεις. Το βήμα μας φυσικά είναι πάντα ανοιχτό για τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες να μεταφέρουν τις απόψεις και τα αιτήματά τους. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αγγελίδη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από τον κύριο Αγγελίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ροδόπης. Εμείς με τον κύριο Αγγελίδη να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας δώσουμε γρήγορα τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Σας το έχω πει, δεν θα κουραστώ να σας το λέω, για σας έχουμε την τεχνολογία εδώ. Για σας είμαστε στα social media και υπάρχουμε. Στείλτε μας λοιπόν το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, το πρόβλημά σας, γιατί όχι και τη χαρά σας, τη χαρούμενη στιγμή σας. Στείλτε λοιπόν σε εμάς στο Facebook, στην σελίδα Ώρα Εχμής με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπάρχει πάντα η σελίδα της Δέλτα Τηλεόρασης στο Facebook για να απευθυνθείτε και σε εμάς εναλλακτικά. Μπορείτε να δείτε την σημερινή εκπομπή, όλες τις προηγούμενες εκπομπές της Ώρας Εχμής, τις υπόλοιπες ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές του σταθμού, φυσικά και τα δελτία ειδήσεων στο deltatv.gr. Σε κάθε περίπτωση το βήμα το δικό μας είναι ανοιχτό και είναι εδώ για την δική σας φωνή. Να περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με διεθνή επικαιρότητα, επιστρέφουμε με αποχή δικηγόρων, επιστρέφουμε με πολλές και κυρίως διεθνείς εξελίξεις. Αυτά και περισσότερα μόλις επιστρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, ώρα εχμής, επιστρέψαμε μέρος δεύτερο λοιπόν για την σημερινή μας εκπομπή και να ξεκινήσουμε με μια είδηση που έχει να κάνει με το προσφυγικό και μεταναστευτικό, καθώς ο κύριος Βίτσας, ο υπουργός, αναφέρθηκε στην δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας αλλά και στη βελτίωση υπαρχόντων υποδομών. Πάμε να το δούμε. Τη δημιουργία άλλων 12 κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στην κεντρική Ελλάδα και την ανακατασκευή των δομών στο Κουτσόχερο Λάρισα, στον Κατσικά Ιωαννίνων και τη Ριτσόνα Εύβοια σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδιασμού της για το προσφυγικό. Αυτό δήλωσε στο ΣΤΑΡ την Παρασκευή ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, λέγοντας ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί με τη μετακίνηση των προσφύγων από το λιμάνι του Πειραιά και το Ελληνικό. Την ίδια ώρα άλλους 66 πρόσφυγες μετέφερε από Χίο και Μιτελίνη και αποβίβασε το πλοίο Αριάδνη στο λιμάνι του Πειραιά, όπου παραμένουν 1.327 άτομα. Συνολικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης, οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα ανέρχονται σε 57.113. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου παραμένουν 8.197 πρόσφυγες, ενώ 2 έφτασαν στοιχείο το τελευταίο 24ωρο. Στην Αττική φιλοξενούνται 14.830 άτομα, στην Κεντρική Ελλάδα 2.155 και στη Νότια 283. Στη Βόρεια Ελλάδα οι πρόσφυγες ανέρχονται σε 26.139, ενώ 5.509 διαμένουν σε δομές και χώρους που διαχειρίζεται η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είπε ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Νίκος Φίλης, αναφορικά λοιπόν με την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών από κολέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το πότε λοιπόν θα προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να το δούμε. Οριστική καθάριση όλων των υποθέσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων υπόσχεται στο τέλος του χρόνου του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για περίπου 3.000 υποθέσεις νέων, που στην πλειονότητά τους είναι κάτοχοι πτυχίων κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και περιμένουν την αναγνώριση σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων τους με εκείνα των ελληνικών ΑΕΗ. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να προωθήσει σχέδιο υποδοτικού διατάγματος και να λάβει σχετικά διοικητικά μέτρα. Στόχος είναι, όπως τονίζεται από την πλευρά του Υπουργείου, να δημιουργηθεί νέο όργανο για το θέμα με τη συνεργασία επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων της χώρας. Για τη διοικητικά πανεπιστήμια της Κύπρου και του θέματος που έχει προκύψει με τα πτυχία νομικής που δίνονται σε αποφύτους που έχουν σπουδές λιγότερες των 3 ετών, ο ΔΟΑΤΑΠ, πρώην Δικατσά, αποφάσισε να βάλει ασφαλιστικές δικλίδες και να ζητάει επιπλέον επιβεβαιώσεις από τους δικαιούχους τους. Έτσι, το ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ αποφάσισε να ζητείται από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των 3 ετών σε πρόγραμμα νομικής στην Κύπρο,
προσκόμιση ως επιπλέον δικαιολογητικού για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου και βεβαίωσης από τις νομικής υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του ετούντος αποφύτου ως ασκούμενου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου. Αλλάζοντας και πάλι θέμα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε θέματα διεθνούς, από το διεθνές προσκήνιο που εφάπτονται όμως άμεσα των συμφερόντων της χώρας μας, σε ένα θέμα που αναδείξαμε και εχθές με την παρουσία εδώ στο στούντιο του Φάνη του Μαλκίδη, πάμε να δούμε, λοιπόν, πώς καταγράφηκαν σήμερα αντιδράσεις και τοποθετήσεις από την πλευρά τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Γερμανίας με σχετικές δηλώσεις για τα θέματα, αφενός από την πλευρά του State Department, αφετέρου από την πλευρά του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και την ανάγνωση του Κορανίου στην Αγία Σοφία εξέφρασε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του State Department Mark Toner. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ανταποκριτή στην Ουάσιγκτον Μιχάλη Γνατίου, ο Mark Toner είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την Αγία Σοφία ως ένα μνημείο ιδιαίτερης σημασίας. Καλούμε την κυβέρνηση Τουρκίας να διατηρήσει την Αγία Σοφία με τέτοιο τρόπο που θα σέβεται την παράδοσή της και την πολύπλοκη ιστορία της, υπογράμμισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του State Department. Η χρήση της Αγίας Σοφίας αποτελεί υπόθεση της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, η Αγία Σοφία είναι μνημείο πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και θα επιθυμούσαμε να υπάρχει μια χρήση της Αγίας Σοφίας η οποία δεν αγγίζει το καθεστώς της ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Σέφερ, αναφερόμενος στην ανάγνωση του Κορανίου στην Αγία Σοφία κατά την περίοδο του Ραμαζανιού. Πρόσθεσε ότι δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το καθεστώς μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο απολαμβάνει η Αγία Σοφία. Απαντώντας σε ερώτηση αν θεωρεί τυχαίο το γεγονός ότι η Τουρκία επιλέγει τώρα να χρησιμοποιήσει την Αγία Σοφία ως τζαμί, ο κ. Σέφερ επεσήμανε τα εξής. Η Αγία Σοφία έχει χρησιμοποιηθεί επί αιώνες ως τζαμί. Το τι πιστεύω δεν παίζει ρόλο, νομίζω, και το τι πιστεύουν άλλοι σε αυτό το έδρανο δεν παίζει ρόλο. Σαφή απάντηση μπορείτε να βρείτε ίσως με το να μην απευθύνετε το ερώτημα σε εμάς, αλλά σε αυτούς που έλαβαν τα μέτρα σχετικά με την Αγία Σοφία. Λοιπόν, παραμένουμε σε θέματα από τον διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε μία επίθεση, την θυμάστε, την δείξαμε μάλιστα και από εδώ στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο λεωφορείο της αστυνομίας. Πρέπει να σας πούμε ότι αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, 24 ώρες μετά, κάτι περισσότερο από 24 ώρες μετά, είχαμε νέα επίθεση στην Τουρκία. Νέα επίθεση, λοιπόν, με στόχο πάλι αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη με στόχο την αστυνομία στην νοτιοανατολική Τουρκία, στο Μιντιάτ της επαρχίας του Μαρντίν, περιοχή κυρίως με κουρδικό πληθυσμό, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ απέδωσε την επίθεση στο τουρκικό ΠΚΚ, λέγοντας πως η αστυνομία έχει αποτρέψει εκατοντάδες τέτοιες επιθέσεις μέχρι τώρα. Η έκρηξη σημειώνεται 24 ώρα μετά την πολύ νεκρή επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επίσης είχε στόχο την αστυνομία. Και για αυτή την επίθεση, για την οποία δεν έχει υπάρξει ακόμη ανάληψη ευθύνης, οι τουρκικές αρχές κατηγόρησαν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Η νέα επίθεση σημειώθηκε στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης του Μιντιάτ το πρωί της Τετάρτης. Τελευταίες πληροφορίες χουριγέτηκαν λόγο για 5 νεκρούς, 2 αστυνομικούς και 3 πολίτες και περίπου 30 τραυματίες. Μιλώντας νωρίτερα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός είχε κάνει λόγο για 3 νεκρούς και περισσότερους από 30 τραυματίες. Ο δράστης της επίθεσης αυτής είναι η φωνική οργάνωση ΠΚΚ, είπε μιλώντας δημοσιογράφος ο Γιλντιρίμ, ο οποίος επισκέφθηκε στην Κωνσταντινούπολη τραυματίες της επίθεσης της Τρίτης σε ιστορική συνοικία της πόλης. Σύμφωνα με το δίκτυο CNN Turk, όχημα γεμάτο εκρητικά προσπάθησε να παραβιάσει οδόφραγμα ασφαλείας έξω από το αστυνομικό τμήμα, πρωτού αστυνομικοί ανοίξουν πύρα εναντίον του οδηγού, ο οποίος φέρεται να πυροδοτούσε εκείνη τη στιγμή τον βομβιστικό μηχανισμό. Ευτυχώς τα μέτρα ασφαλείας επέτρεψαν να αποφευθεί ένας ακόμη μεγαλύτερος απολογισμός, δήλωσε ο Γιλντιρίμ, κάνοντας λόγο για πολύ μεγάλη ποσότητα εκρητικών. Ο λαός μας πρέπει να ξέρει ότι η δημοκρατία της Τουρκίας είναι ισχυρή, πρόσθεσε. Αριθμός ασθενοφόρων έφτασε στο σημείο της επίθεσης, όπως μεταδίδει το Reuters. Σε εικόνες που μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ντογκάν από το σημείο φαινόταν πυκνός καπνός από την έκρηξη και μεγάλη ζημιά στο κτίριο. Για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, καμία οργάνωση, μία και πλέον ημέρα μετά, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Οι υποψίες για εκείνη την επίθεση στρέφονταν μεταξύ κουρδικών οργανώσεων και της ISIS. Λοιπόν, παραμένουμε στον διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, και σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την διοργάνωση του Euro 2016, το οποίο στις 10 η ώρα, σε λιγότερες από 2 ώρες από τώρα, έχει το πρώτο του παιχνίδι, το Γαλλία-Ρουμανία. Πάμε να δούμε, λοιπόν, μια σύλληψη που έγινε στα ουκρανικά σύνορα, σύλληψη υπόπτου, σύλληψη ανθρώπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ύποπτος για τρομοκρατικά χτυπήματα στην διάρκεια της μεγάλης αυτής διοργάνωσης.
Οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν πως απέτρεψαν 15 τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία την παραμονή και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, θέτοντας Ιπποκράτη σε ένα Γάλλο υπήκο. Σύμφωνα με το όσο αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές, ο ύποπτος είχε εκφραστεί αρνητικά για την γαλλική κυβέρνηση, τη μαζική μετανάστευση, την εξάπλωση του Ισλάμ και την παγκοσμιοποίηση, όπως είπε στο Reuters ο επικεφαλής Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Βασίλη Γκρίτσακ. Ο ύποπτος που δεν κατονομάστηκε είχε συλληφθεί στο τέλος Μαΐου στα Ουκρανοπολωνικά σύνορα. Ο επικεφαλής Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανέφερε τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters, ότι τέθηκε υποκράτη σε ένας Γάλλος υπήκος που είχε προσεγγίσει ομάδες παράνομου εμπορίου όπλων στην Ουκρανία με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων σε γαλλικό έδαφος. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, στόχο του θα ήταν και τα κτίρια της γαλλικής διοίκησης, καθώς και μουσουλμανική και εβραϊκή χωρολατρείας. Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που ξεκινά τις επόμενες ημέρες στον απόϊχο του τρομοκρατικού εφιάλτη του 2015. Οι περισσότερες ανησυχίες περιστρέφονται γύρω από τις ζώνες φυλάκων σε υπαίθριους χώρους εκτός γηπέδων. Η γαλλική διοργάνωση επιμένει πως οι ζώνες θα στηθούν κανονικά και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ισχυρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Euro 2016 αναμένεται, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, να είναι δρακόντια. Πριν λίγες ημέρες, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100.000 αστυνομικοί, στρατιώτες και security θα περιπολούν στους δρόμους της χώρας και των πόλεων κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Ένα τόσο ξεχωριστό γεγονός υπό εξαιρετικές συνθήκες απαιτεί και έξτρα μέτρα ασφαλείας, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνεύ. Λοιπόν, αυτά από το Euro, κυρίες και κύριοι. Με λίγο Euro σας αφήνουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος και με Euro θα επιστρέψουμε με τον Βλαδίμηρο τον Αρζίδη για μια αναλυτική συζήτηση ενώπιση μεγάλης διοργάνωσης που ξεκινά. Πάμε λοιπόν σε break. Επιστρέφουμε με τον αθλητικογράφο της Δέλτα Τηλεόρασης στο παράθυρο που σας έχουμε προλογίσει από την αρχή. Μείνετε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, ώρα αιχμής, μέρος τρίτο και τελευταίο, και πώς θα μπορούσαμε σήμερα εμείς, ως ώρα αιχμής, που σας έχουμε ταράξει στα αθλητικά, εντάξει, πάμε γήπεδο, δεν είμαστε, αλλά τα τιμάμε τα αθλητικά δρόμενα και τις αθλητικές ειδήσεις, πώς θα μπορούσαμε εμείς λοιπόν να μην ασχοληθούμε με Euro 2016 που κάνει σέντρα σε πολύ λίγες ώρες, σε πάρα πολύ λίγο, σε λιγότερες από 2 ώρες, και γι' αυτό το λόγο ενώσαμε έτσι τις δυνάμεις μας με το πάμε γήπεδο και φέραμε τον Βλαδίμηρο τον Αρζίδη. Καλώς τον. Καλησπέρα. Γεια σα, τηλεθεατές. Καλησπέρα σε ένα. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση και να πω κιόλας ότι σε τιμά. Ιδιαίτερως η ενασχόληση αυτού με τα αθλητικά που δίνει το κατάλληλο βάρος και την κατάλληλη βαρύτητα, την ίδια λέξη θα χρησιμοποιήσω, στα αθλητικά δρόμενα της περιφέρειας και όχι μόνο. Μιλήσουμε για άλλο ζήτημα. Αλλά... Λοιπόν, δεν θα σε αφήσω να με πενέψεις άλλο. Θα μας πούνε ότι ήταν σκηνοθετημένο μετά. Έχουμε Euro, λοιπόν, Βλάντι. Έχουμε Euro 2016. Μια διοργάνωση, η οποία πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό και να καταγράψουμε ένα σχόλιο από αυτό. Μια διοργάνωση, η οποία ουσιαστικά γίνεται υπό ένα πέπλο τρομοκρατίας. Μια διοργάνωση, η οποία έχει πρώτη φορά ίσως τόσους πολλούς περιορισμούς, ό,τι έχει να κάνει με τις fan zones, ό,τι έχει να κάνει με τις προβολές σε γιγαντοοθόνες που τελικά θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δυστυχώς, μια γιορτή του ποδοσφαίρου, η οποία διεξάγεται υπό ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου για ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα. Ναι, παίζει, διαδραματίζει γι' αυτό σίγουρα τον ρόλο του για το ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα. Είδαμε έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη διάφορα περιστατικά με τρομοκρατικά χτυπήματα. Το είδαμε, το ζήσαμε και στη Γαλλία σε φιλική αναμέτρηση εθνικής, έξω βέβαια από το γήπεδο, που τότε με τα τρομοκρατικά χτυπήματα που είχε γίνει ένας πανικός, είχε δημιουργηθεί, είχε προκληθεί ένας πανικός. Τώρα όμως. Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το γεγονός των κινητοποιήσεων των εργατικών που γίνονται στη Γαλλία το τελευταίο τρίμηνο. Έχουν τα δικά τους θέματα, έχουν την εντύπωση, τα ξέρετε καλύτερα από τα εργασιακά εκεί. Ουρές στα βενζινάδικα, τα είχαμε παρουσιάσει. Βέβαια, έχουν αμβληθεί ή φαίνεται να έχουν αμβληθεί τα γεγονότα αυτά, τουλάχιστον οι κινητοποιήσεις. Αυτή την εικόνα έχουμε τουλάχιστον. Όσον αφορά στην αρχή του μήνα, έτσι, στην αρχή του προηγούμενου μήνα, είναι γεγονός. Και η δημοτικότητα του Ολάντ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση. Πλαίσιο γίνεται. Δεν θέλω να σταθώ παραπάνω. Βλέπουμε ήδη πλάνα από το Euro. Α, να και ο Σάλπι. Να και ο Σάλπι ήταν. Βλέπουμε πλάνα, λοιπόν. Αυτό είναι το official trailer, το επίσημο trailer του Euro. Δεν είναι το επίσημο. Εντάξει. Δεν θα το έλεγα ότι είναι το επίσημο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με στιγμιότυπα. Γιάννη, κοίτα, είδαμε τους Αλπικοί, δυστυχώς η εθνική μας δεν κατάφερε να είναι. Θα είναι όμως τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού στερεώματος, του ευρωπαϊκού αθλητισμού, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σωστότερα, να το πάμε παγωγικά. Τα βλέπουμε όλα πλην των Ολλανδών. Έτσι. Αυτή είναι η μόνη που θα λείπουν και είναι από τις διοργανώσεις που νομίζω ότι θα μας προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις.
Γιατί εντάξει, δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι, ένα το μεγάλο ακλόνητο. Μεγάλα φαβορή, υπάρχουν ακλόνητο φαβορή όπως ήταν η Ισπανία ή υπήρχε αυτό το δίπολο Ισπανία-Γερμανία, ασχέτως αν οι Γερμανοί τώρα εσχάτως τα κατάφεραν στο παγκόσμιο. Ήταν και αυτή μια από τις ομάδες που προκαλούσαν δρόμο. Κοίτα, παρόλα αυτά, οι διοργανωτές δείχνουν να το έχουν πάρει πολύ ζεστά και να θέλουν να πάρουν την κούπα. Η Ισπανία, παρότι δεν έπεισε και στα φιλικά, παρακολούθησα και εγώ ιδιαίτερα και τα προκριματικά και τα φιλικά. Στα φιλικά δεν έπεισε. Έδειχνε να μην υπάρχει ιδιαίτερη χημεία στην ομάδα. Και οι Γερμανοί πηγαίνουν με αλλαγές και με ελλείψεις. Παρόλα αυτά, αυτά τα τρία ονόματα, νομίζω, όπως τα παρέθεσες, είναι ίσως τα μεγαλύτερα φαβορί αυτή τη στιγμή για την κατάκτηση της κούπας. Είναι τα φαβορί και πλην η Γαλλία, πλην του. Του κέρδους που έχει, διαγωνίζεται στην έδρα της, έτσι, στη Γαλλία θα πραγματοποιηθεί το ευρωπαϊκό αυτό, έχει και μια πάρα πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, έτσι, που αγωνίζονται για πρώτη φορά, θα έλεγα, σε μεγάλη διοργάνωση όλοι αυτοί μαζί. Γκρισμάν, Πομπά και ο Παγιέ, το Δημήτρης. Πολύ καλός. Πολύ καλός. West Ham, πολύ δυνατός. Στη West Ham φέτος. Στα άκρα είναι ο Πογμπά, Ματουιντί και το αμυντικό χάφα της Λέστερ που πήγε εκπληκτικά φέτος, μου διαφέρει αυτή λες στιγμή. Τον Εγκολό Καντέ. Τον Καντέ ακριβώς. Ο Καντέ είναι μια τριπλέτα στο κέντρο που προκαλεί τρόμο. Προκαλεί τρόμο τουλάχιστον ανασταλτικά, νομίζω θα τα πάει εξαίσια. Μόνο στα στόπερ λείψει Βαράν. Α, δεν θα είναι ο Βαράν. Δεν θα είναι ο Βαράν, δεν θα είναι και ο Ματιέ της Μπαρσελόνα. Εκεί είναι. Και ο Ζουμά, η καλύτερη στόπερ δεν θα είναι. Καλύτερη στόπερ δεν θα είναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση και ο Μπενζεμά θα λείπει. Παρ' όλα αυτά, ο Ζιρού έχει πάρει φωτιά τώρα τελευταία. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα και ο Ρονάλντο θέλει σίγουρα, έχω την εντύπωση, ένα. Δυνατό όνομα η Πορτογαλία, πράγματι. Δυνατό όνομα η Πορτογαλία. Για την Ισπανία, τώρα που βλέπω τον Τόρε στα πλάνα, πρέπει να σου πω ότι αυτή δεν είναι η Ισπανία που θα περίμενα. Δηλαδή, είδα παίχτες μέσα οι οποίοι δεν θυμίζουν δεν έχουν ούτε τη χημεία που είχε η ομάδα που σήκωσε την προηγούμενη διοργάνωση. Και οι ίδιοι οι Ισπανοί, αυτή η φουρνιά παιχτών, δεν ξέρω, δεν πείθουν πάρα πολύ. Το πρόβλημα νομίζω εντοπίζεται εκεί, στη χημεία, στην ομοιογένεια. Εκείνο το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο δεν έχει. Δεν έχουν οι Φούριας Ρόχας τώρα αυτήν την περίοδο, αυτή η ομάδα. Και αυτό λόγω ελλείψη Τσάβη, η Νιέστα δεν είναι ο παλιός η Νιέστα. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και η καινούργια φουρνιά με παίχτες από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Χουσοκό και ο Χουανφρά είναι πολύ καλοί παίχτες. Απλά το θέμα είναι ότι έχουν χάσει εκείνη την ανωτερότητα που είχαν ή εκείνο το παιχνίδι που ήταν το παιχνίδι της Μπαρσελόνα. Έτσι, έχει μπροστά τώρα Αντούριθ, Μωράτα, ο Σίλβα δεν ξέρω αν θα κατέβει. Ήταν τραυματίας μέχρι πρότινος με τη Σίτι. Σε κάθε περίπτωση, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί πρέπει να σου πω ότι εμείς δεν είμαστε πάμε γήπεδο, είμαστε πιο πολιτικο-οικονομικοί και περιφέρειας. Θα ήθελα παρακαλώ να δούμε μια φωτογραφία για να μας δώσει και ο Βλαδίμηρος ουσιαστικά τους ομίλους, τις ομάδες που απαρτίζουν αυτούς τους 6 ομίλους της τεράστιας διοργάνωσης που ξεκινά σε πάρα πολύ λίγο. Γαλλία-Ρουμανία το πρώτο μάτσο. Γαλλία-Ρουμανία στις 10 η ώρα στο Parc des Princes. Να η όμιλη. Παίξε μπάλα λοιπόν. Λοιπόν, στο πρώτο όμιλο Γαλλία-Ρουμανία-Αλβανία-Ελβετία. Πρώτη μεγάλη διοργάνωση για τους Αλβανούς. Οι Ρουμάνοι ήταν στον όμιλό μας. Από εκεί που πέρασαν οι διοργανωτές Γάλλοι και η Ελβετίνη, η άλλη ομάδα. Εντάξει, εδώ νομίζω η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβόρι. Θα είναι τεράστια έκπληξη αν δεν τα καταφέρει και η Ελβετή για μένα. Πάντως, Βλάντη, νομίζω ότι Ρουμανία, Αλβανία, Ελβετία και η Ελβετία έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες, ιδίως στο κέντρο και στα εξτρέμα. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι τρεις μπορούν να κόψουν όλοι βαθμούς ο ένας από τον άλλον. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα. Πάμε στο δεύτερο, εδώ που έχουμε τα λιοντάρια. Αγγλία, Ρωσία, Ουαλία, Σλοβακία. Οι Ουαλοί πέρασαν τρένο, έχουν καλή ομάδα. Βέβαια, ο Μπέιλ και ο Ράμσι είναι τα μεγάλα τους αστέρια. Αλλά μπορεί ένας παίχτης, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον να δώσει μια πρόκριση από έναν τέτοιο όμιλο όταν μιλάμε για τον Μπέιλ. Οι Σλοβάκοι είναι ο αδύναμος κρίκος και οι Ρώσοι. Εγώ θα λέγω ότι Ουαλοί και Άγγλοι είναι το φαβορί να περάσουν. Αλλά και οι Ρώσοι δεν έχουν την ομάδα, είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Τώρα για την επόμενη μεγάλη το Μουντιάλ θα διοργανωθεί στην Ρωσία το επόμενο. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν τα πήγε καλά, δεν πήρε και το ειστήριο εκεί στα γήπεδα της Βραζιλίας. Δεν έδειξε. Νομίζω ότι η Ουαλία με την Αγγλία έχουν το πρώτο λόγο. Πάντως πρέπει να πω ότι η Σλοβακία με εντυπωσίασε ιδιαίτερα στον όμιλο και εδώ κρατώ έτσι μια διαφωνία. Έχει και το Χάμσικ στα χαφ. Νομίζω ότι η Σλοβακία ενδεχομένως να κάνει την έκπληξη, αν και η Ουαλία το είπε πολύ καλά. Η Ουαλία πήγε τρένο. Έχει top class. Και έχει και την κόντρα με την Αγγλία φυσικά. Και θα δούμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και εκεί έχουμε τους δικούς μας, έτσι. Στοχ, Μακ και του Ολυμπιακού Βάις.
Τρία έξτρα που έχουν. Λοιπόν, να δώσουμε παρακαλώ άλλη μια φορά την κάρτα για να παίξει μπάλα ο Βλάντι εδώ στον τρίτο όμιλο, να εκφράσουμε λοιπόν, και τις διαφωνίες μας. Έλα, Γερμανία, Ουκρανία, Πολωνία, Βόρειος Ιρλανδία. Εδώ πέρα οι Γερμανοί καταφανέστατα είναι το φαβορί για την πρόκριση, για το ένα από τα δύο εισιτήρια. Από εκεί πέρα Ουκρανία, Πολωνία, Βόρειος Ιρλανδία. Εντάξει, Βόρειος Ιρλανδία είναι, θα κατέβει με την τακτική, όχι μόνο με την τακτική, με τη φιλοσοφία της δικιάς μας ομάδας. Το 2004 βέβαια θαύματα δεν γίνονται συχνά, αλλά είναι μια συμπαγής ομάδα αμυντικά. Δεν μπορώ να. Πολωνία έχει Λεβαντόφσκι βέβαια. Yeah. Έχει Λεβαντόφσκι, θα πάει τρένο. Η Ουκρανία έχουν να μας πούνε κάτι στη διοργάνωση. Θα μπορούσε να είναι, αν υποθέσουμε ότι η Γερμανία είναι το ακλόνητο το φαβορί, θα μπορούσε να κόψει το εισιτήριο της Πολωνίας ή της Βορείου Ιρλανδίας, αν δούμε μεγάλη έκπληξη η Ουκρανία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι αν συμβεί, θα συμβεί, θα είναι έκπληξη. Αυτό. Θα είναι έκπληξη. Θαρώ. Η Πολωνία, όπως το είπες με τον Λεβαντόφσκι, είναι μετά τη Γερμανία, νομίζω είναι το φαβόρι. Και εκτός των δύο ομάδων που θα πάρουν το εισιτήριο, 6 όμιλοι, 12 ομάδες, πολλοί ποντέ άλλες 4 που θα περάσουν και οι τρίτες από κάποιους ομίλους. Έχει και τον Κονοπλιάνκα, βέβαια, η Ουκρανία. Έχει κάποια ταλέντα στα εξτρέμ. Θα φανεί αυτό σε κάθε περίπτωση. Σε πέντε ταλέντων ακόμα. Η Ισπανία στον άλλον όμιλο, στον τέταρτο, είναι πολύ ωραίος όμιλος. Ισπανία, Τσεχία, βλέπω Τουρκία και Κροατία. Ενδιαφέρον όμιλος. Ενδιαφέρον όμιλος. Πάμε στον πέμπτο, εκεί όπου είναι το Βέλγιο. Ιταλία, Ιρλανδία, τα έχω και εγώ μπροστά μου, δεν κάνω το γνώστη. Και Σουηδία, Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Σουηδία. Ωραίο, εδώ είναι 25%. Ωραίο γκρουπ. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο γκρουπ. Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία και Σουηδία. Οι τρεις πρώτες, Βέλγιο, Ιταλία και Σουηδία. Βασικά οι δύο πρώτες και η Σουηδία νομίζω ότι είναι καλύτερες. Υπολείπεται λόγω η ομάδα της Ιρλανδίας, φιλότιμη μετά της Ιρλανδίας. Και κλείνοντας τον έκτο, Πορτογαλία, Ισλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία. Πορτογάλη του Ρονάλντο, Γιάννη. Σάντος Ρονάλντο, βέβαια. Σάντος Ρονάλντο, Κουαρέσμα. Έδειξε στο φιλικό τώρα πρόσφατα. Ποιον ήταν, την Εστονία. Νομίζω, ναι, ένα τρομερό γκολ. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο αντίπαλο. Ένα τρομερό γκολ και μια τρομερή assist. Assist με το Ξόφαλτσο. Θα σε δώσω στον αέρα. Όταν παίζουμε μπάλα, το επιχειρείς και εσύ. Θα το πω αυτό. Θα σε το επιχειρώ χωρίς μεγάλη επιτυχία. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, πάντως μου ξέφυγες από τον πέμπτο. Μου ξέφυγες γιατί ο πέμπτος, για μένα τουλάχιστον, έχει και άλλους ενδιαφέροντες ομίλους. Δεν λέω. Εμένα ο πέμπτος μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί το Βέλγιο είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, πολύ δυνατούς παίκτες. De Bruyne, Λουκάκου, Mertens, πολύ καλή ομάδα. Τους περιμέναμε και στο Μουντιάλ που δεν έδειξαν τα στοιχεία που περιμέναμε, όπως και οι Κολομβιανοί. Αυτούς δύο περιμέναμε στο Μουντιάλ. Μπράβο και η Κολομβία. Τώρα στο Κόπα Αμέρικα τι έκανε η Κολομβία, θα μια σου το αναφέρει. Νομίζω πρέπει να κέρδισε κανένα και δύο νίκες. Σουηδία λοιπόν και Ιρλανδία. Η Ιρλανδία επίσης πήγε πολύ δυνατά στα προκριματικά. Η Ιταλία δεν θυμίζει τίποτα την Ιταλία ειδικά που μάγευε. Ειδικά μπροστά, επιθετικά, εντάξει, εποχές με Ντελ Πιέρο, Ιντζάγκη, Βιέρι έχουν. Τώρα πάει με τη Μόμπιλε και με Γκρατσιάνο Πελέ, κάπου εκεί. Πελέ, ναι, αυτή. Έντερ. Το Έντερ. Ναι, εκείνοι απαρτίζουν μέσα από άλλο είναι επίπεδο. Αυτή, χαμηλότερο επίπεδο από του παλιού καλού. Και η Σουηδία. Εδώ οι Παναθηναϊκοί έχουν τον Μπέργκ, ο μεγάλο Ιμπραήμοβιτς. Ζήτησε κιόλα ο Ζλάταν από ό,τι έχουμε μάθει τουλάχιστον. Όχι με πρωτογενέ ρεπορτάζ, βέβαια, από ό,τι έχουμε διαβάσει. Ζήτησε τον Μπέργκ να αγωνίζεται μπροστά του. Εντάξει, βρίσκονται τουλάχιστον και στα φιλικά. Είδα τώρα την Ουαλία την κάνανε φίλο και φτερό στο φιλικό. Καλή ομάδα η Σουηδία. Νομίζω ότι εδώ θα χυθεί αίμα μεταφορικά. Θα είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Νομίζω θα, όχι απλά θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα κρατήσει το φιλοθεάμο κοινό, βασικά τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, ανά την Ιφίλιο, θα τους κρατήσει όχι απλά σε εγρήγορση, θα τους κάνει να απολαύσουν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση υψηλού επίπεδου. Μακάρι να μην υπάρξουν παρατράγουδα εξωαγωνιστικά μόνο αυτά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να κάνουμε δύο προβλέψεις μαζί, να έχουμε το βίντεο να το βλέπουμε μετά το τέλος της διοργάνωσης να γελάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις έναν παίχτη υποψήφιο για πρώτο σκόρερ, έναν παίχτη υποψήφιο για MVP της διοργάνωσης και προβλέψεις για τις ομάδες που θα περάσουν τους ομίλους. Να ξεκινήσουμε από MVP. Ποιον βλέπεις, MVP διοργάνωσης. MVP της διοργάνωσης. Θα έλεγα τον. Τον Γκριεσμάν, περισσότερο λένε το Πογκμπά. Επειδή παίζει εδώ, τον Γκριεσμάν θα πω. Γκριεσμάν, εσύ, εγώ να σου πω την αλήθεια, θα πάω με τους περισσότερους εδώ. Τον Πογκμπά το βλέπω πολύ δυνατά και στα φιλικά έδειξε πολύ καλά δείγματα. Πέταξε μια απίστευτη ασίστ στο Ζιρού της προάλλης. Λοιπόν, το σημειώνω. Γκριεσμάν, Πογκμπά, για πρώτο σκόρερ. Εδώ λίγο έχω και τα κατάλοιπα του Ποντάρο. Οπότε θα το πάω και στοιχηματικά. Ωραία, για κάποιον που παίζεται σε μεγαλύτερη αποδόση, τον Βάρντι θα πάω. Γιατί δεν είναι τα φαβορή, με πολύ καλή χρονιά. Θεωρείται outsider. Λοιπόν, να σου πω τώρα για να δεις, θα σε αποστομώσω, γιατί έχω και αθλητικό ρεπορτάζ τώρα, θα τους αντιστρέψω τους ρόλους. Έμαθα, διέρευσε βέβαια, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ξεκινάει Χάρι Κέιν ο Χόντσον στο πρώτο μάτς και όχι Βάρντι. Λοιπόν, εγώ σε κάθε περίπτωση θα ποντάρω κόντρα εδώ
Και επειδή ο τύπος αυτός έχει δείξει ότι παίνει διοργανώσει, θα ποτάρω ο Τόμας Μούλερ από Γερμανία. Έλα, επειδή Μάτι, ο τύπος κοράρει. Είναι τρομερός παίχτης. Είναι τρελός. Έχει τα πάντα. Λοιπόν, Βάρντι Μίλλερ, για πες μου τώρα. Τώρα εδώ θα παίχνουν τα λεφτά. Μίλλερ απόδοση 8,5 όμως, ο άλλος 35. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δεν είδα αποδόσεις, το λέω ειλικρινέστατα. Λοιπόν, δώσ' μου τώρα προβλέψεις. Πρώτος όμιλος. Κοίτα, δεδομένου ότι θα πούμε τις δύο ομάδες. Όχι τώρα να φανταστούμε σε ποια ομάδα θα περάσουν. Σε ποιους ομίλους θα περάσουν οι τρεις. Λοιπόν, δώσε. Group A, τι προτείνεις? Γαλλία-Ελβετία. Γαλλία-Ελβετία. Θα ήθελα να διαφωνήσω και να στηρίξω τους Αλβανούς, οι οποίοι κάνανε μεγάλα προκριματικά. Αλλά ναι, νομίζω ότι και εγώ κάπως έτσι θα πάω. Εδώ Γαλλία αναμφίβολα. Όχι, θέλω να σε πάω κόντρα τώρα. Θα πάω Ρουμανία. Λοιπόν, Ρουμανία. Δεύτερος. Αγγλία-Ουαλία. Αγγλία-Ουαλία. Ωραία. Εδώ δεν θα διαφωνήσω. Mm-hmm. Αγγλία, Ουαλία. Τρίτος, Γερμανία, Ουκρανία, Πολωνία, Ιρλανδία. Γερμανία-Πολωνία, mm-hmm. λες. Γερμανία-Πολωνία. Μάλιστα. Θέλω να σε πάω κόντρα πραγματικά, αλλά και οι Ουκρανοί δεν δείχνουν απίθυνο. Έχουν ταλέντο στα εξτρέμ, αλλά. Δυστυχώς. Τέταρτος. Στο τέταρτο, εδώ είναι δύσκολα. Εδώ, ωραία. Ναι, πέραν τη Ισπανία είναι σε πολύ κακή κατάσταση άλλες ομάδες. Από Ισπανία, Κροατία λόγω ταλέντου. Του Κροάτες. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Να πιστέψω ότι οι Τούρκοι μετά το Μουντιάλ του 2 θα κάνουν την υπέρβαση. Πέρασαν πολύ δύσκολα. Θα τους πιστέψω παρόλα αυτά. Έχουν το υλικό πάντως. Η Τσεχία δεν έδειξε ιδιαίτερα δείγματα, όπως και η Κροατία. Δεν έχει ταλέντο πλέον η Τσεχία. Λοιπόν, όχι, θα την ποντάρω τη γείτονα. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ, στον όμιλο της Φαγής, όπως τουλάχιστον τον κρίνω εγώ. Πέμπτος όμιλος. Βέλγιο-Σουηδία. Έξω ή μεγάλη. Έξω, οι γείτονες. Λοιπόν, Βέλγιο-Σουηδία λες. Ξέρεις κάτι, η Ιταλία πραγματικά δεν πείθει καθόλου. Και εμένα δεν μου έχει δείξει η αλήθεια ενδείγματα, αλλά θα ποντάρω κόντρα, θα πάω Ιρλανδία. Ιρλανδία, και ούτε το Βέλγιο έχει πείσει. Εδώ θα πάω κόντρα στα προγνωστικά, θα δώσω Ιρλανδία-Σουηδία. Και πάμε και στον. Καλά, τελευταίο φαντάζομαι έχει λατρεία με Πορτογαλία. Τώρα ναι, Πορτογαλία. Λατρεία θα τον λόγω Κουαρέσμου, όχι λόγω Ρονάλντο. Λοιπόν. Πορτογαλία τώρα, Ισλανδία-Αυστρία, Ουγγαρία την αφήνω έξω. Ισλανδία καλή, σφιχτή ομάδα. Με Γκούντιονσεν μπροστά παίζουν. Γιατί το άκουσα και αυτό. Ή σταμάτησε κάποτε παίχτη τη ΣΑΕΚ Μπαρτσελόνα. Κάποτε παίχτη τη ΣΑΕΚ και Σέρκελ Μπριζ, έτσι, όχι μόνο. Ναι, όχι. Έπαιξε μεγάλες ομάδες. Να τα λέμε για αυτά. Αυστρία, μάλιστα. Και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε, φίλε Δελαδίνο, σε κάθε περίπτωση. Ξεφύγαμε λίγο χρονικά. Δεν πειράζει. Euro είναι αυτό. Μεγάλη διοργάνωση είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κρατήσω το χαρτί για να κάνουμε τις συγκρίσεις. Καλά τα κάνεις. Και σε προσκαλώ να αναμετρηθούμε on air μετά το Euro. Σε ένα μήνα ακριβώς, 10 Ιούλη. Έκλεισε. 9. Πόσο έχουμε, 19, πόσο έχουμε. Εντάξει, άμα πέφτει Σαββατοκύριακο δεν μπορούμε. 10. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, τον κλείνουμε το Βλαδίμηρο τον Αρζίτη, να αναμετρηθούμε λοιπόν με τις προβλέψεις μας και μετά. Τον ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, θα παραμείνουμε εμείς τροχιά αθλητισμού και τροχιά διεθνών αθλητικών εξελίξεων. Να σας πω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βραζιλίας για πρώτη φορά θα αγωνιστεί ομάδα προσφύγων υπό το λάβαρο, υπό την σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων και επίσης στο ίδιο θέμα εντεταγμένη μια δωρεά που έκανε ο παίκτης που συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Βλαδίμηρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δώρησε το πριν που πήρε η ομάδα του για την κατάκτηση του Champions League. Να το δούμε. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Αύγουστο 5 με 21 του μηνός στο Ρίο Ντε Τζανέιρο θα περάσουν στην ιστορία ως η πρώτη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει η ομάδα των προσφύγων. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, στους Αγώνες Βραζιλίας θα λάβουν μέρος 10 πρόσφυγες, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 12 παράγοντες και θα αγωνιστούν υπό την Ολυμπιακή σημαία. Πρόκειται για 5 αθλητές από το Σουδάν, 2 από την Συρία, 2 από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 1 από την Αιθιοπία. Οι 6 εξ αυτών είναι άνδρες και 4 γυναίκες, ενώ θα αγωνιστούν στην κολύμβηση, το τζούντο και το στίβο. Ο Μπα χαρακτήρισε τη σημερινή ως μια ιστορική ημέρα και δήλωσε για το θέμα τα εξής. Αυτοί οι πρόσφυγες αθλητές δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν ομάδα, δεν έχουν σημαία, δεν έχουν εθνικό ύμνο. Η εφεύρεση αυτής της ομάδας προσφύγων είναι για να τους δώσει ένα σπίτι στο Ολυμπιακό χωριό μαζί με όλους τους αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο. Θα γίνει ανάκρουση του Ολυμπιακού ύμνου προς τιμήν τους, η Ολυμπιακή σημαία θα τους οδηγήσει εντός του σταδίου. Αυτό μπορεί να στείλει ένα σύμβολο ελπίδας για όλους τους πρόσφυγες στον κόσμο και μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι οι πρόσφυγες είναι συνάνθρωποι μας και είναι ένας εμπλουτισμός.
προβληματισμός για την κοινωνία. Η ομάδα των προσφύγων θα στεγαστεί στο χωριό των αθλητών μαζί με όλες τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες και θα μπει προτελευταία στο γήπεδο της έναρξης τελετής μπροστά από αυτήν της οικοδέσποινας Βραζιλίας. Την ίδια ώρα, σε μία ακόμη κίνηση ανθρωπιάς, προχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας από τους ποδοσφαιριστές γνωστούς για τις φιλανθρωπικές τους πράξεις. Αυτή τη φορά αποφάσισε να δωρήσει το πριμ των 600.000 ευρώ που έδωσε σε όλους τους παίκτες ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για την κατάκτηση του Champions League σε άπορους, με ένα μέρος να πηγαίνει και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αυτή είναι μία ακόμη σπουδαία πράξη από τον Πορτογάλο Superstar που έρχεται να προσθεθεί στις ήδη πολλές που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσουμε επίσης πως ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ο λόγος που δεν κάνει τατουάζ είναι για να μπορεί να είναι αιμοδότης. Μάλιστα, με αθλητικές ειδήσεις σας αφήνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με ένα αναλυτικότατο παράθυρο για το γύρο το οποίο ελπίζουμε να απολαύσατε. Θα κρατήσουμε αυτά τα προγνωστικά να τα συγκρίνουμε έτσι με το Βλαδιμίρο Πράγμα. Θα το κάνουμε αυτό ένα μήνα μετά. Και ένα πολύ ωραίο θέμα στο τέλος. Να πάμε και στην καλή είδηση. Προλαβαίνουμε να τη δώσουμε. Προλαβαίνουμε control να δώσουμε τη φωτογραφία. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, θα κλείσουμε. Θα δώσουμε λοιπόν γρήγορα τη σκητάλη τη ενημέρωση στον Θανάση τον Τζολάκη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση. Μένετε μαζί μας λοιπόν, η ενημέρωση συνεχίζεται. Εμείς τώρα θα τα ξαναπούμε στις 7.30 την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.